Καλό μεσημέρι. Άκουσες πάντως την καλή την κουβέντα, δηλαδή από αντίπαλο τον Κώστα τον Ηροδότη, υπεύθυνο επικοινωνίας, ότι κάποιοι βιάστηκαν αυτού που έλεγε και τις προάλλες μιλώντας στο ραδιοπρόδο, να ξεγράψουν τον Ερμή. Του άρεσε ο Ερμής. Να ξεγράψουν τον Ερμή. Ναι, κάποιοι βιάστηκαν να το ξεγράψουν, εννοώ από τα ψηλά. Αυτό εννοώ. Εντάξει, απλώ, για να σου πω. Σου μιλώ δίχως να χαριτολογούμε τώρα ότι δεν θα νικήσουν πολλές ομάδες στο Παραλίμνη. Το Παραλίμνη είναι μια ομάδα που έχει υψηλούς ποδοσφαιριστές γρήγορους. Πολύ δύσκολη ομάδα, πολύ σκληρή. Γι' αυτό οι ποδοσφαιριστές μας έκαναν υπεράσπιση προσπάθεια για να φέρουν το αποτέλεσμα. Παρόλο που το ξέραμε ότι το Παραλίμνη, γιατί στο φιλικό μας κέρδισαν με 4-0. Όλη αυτή την εβδομάδα με αναλυτές, προπονητές, διοίκηση, δουλεύαμε πάνω σε αυτή την ομάδα. Βρήκαμε τις δυνατές τους, τα δυνατά του αλφατού, τα κλείσαμε και αυτό ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Τώρα. Έχει σημασία το γεγονός ότι ήρθε και στον πάγκο ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κυπριακή πραγματικότητα, δηλαδή ήθελε άμεση αλλαγή. Ο Απόστολος ο Μακρύδης ξέρει, ήταν πέρσι στον Εθνικό, έπαιξε μέλος στους αντιπάλους, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αντιπάλους και δυνατότητες του ίδιου του Ερμή. Κοίταξε, αυτό το πράγμα ο Απόστολος μπήκε στα βαθιά, μπήκε στην πίεση, φαίνεται και ο άνθρωπος ότι ήταν πιεσμένος, ήταν αγχωμένος, όμως δούλεψαν αυτές τις μέρες όπως έθελε να δουλέψει αυτός με τη φιλοσοφία τη δική του και πάντα με τους βοηθούς του. Αυτό μου άρεσε στην ομάδα τώρα και πριν το είχαμε δηλαδή, ότι είμαστε στον ομάδα και στο προπονητικό team. Δηλαδή οι πάντες έχουν γνώμη και την τελική απόφαση θα την πάρει ο προπονητής. Δούλεψαν συσταρισμένα όμορφα με τους αναλυτές τους και ό,τι είπα, όταν είπα μέσα στα αποδυτήρια πριν να μπούμε στο τούτο και τον γκολ του Βασιλόγιαννη και πώς έγινε και οι στιγμένες φάσεις, βγήκαν στην πραγματικότητα και μπήκαν τα γκολ. Αυτό σημαίνει ότι έδωσε μήνυμα στους ποδοσφαιριστές, έδωσε αυτό που θέλει να βάλει αυτός μέσα στο παιχνίδι και το κάνει. Όταν συμφωνούσες με τον Απόστολο, είναι λογικό να σας ρώτησε, πρόεδρε, τι περιμένετε από μένα από την ομάδα στη φετινή περίοδο. Έχει σημασία τι του είπετε και για να δεχτεί ο άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει τους ίδιους στόχους, τις ίδιες βλέψεις μαζί σας. Ο Απόστολος είναι ένας συνειδητός άνθρωπος στη ζωή του, στην προσωπική του ζωή. Ξέρει ότι άμα πάει καλά, όλοι οι προπονητές πρέπει να ξέρουν οι προπονητές όλοι ότι πρέπει να φέρουν αποτελέσματα. Τα κακά αποτελέσματα δεν τα θέλει κανένας πρόεδρος, καμιά διοίκηση, κανένας άνθρωπος της οποιασδήποτε ομάδας. Τα αποτελέσματα κρίνουν και τους προπονητές. Αυτό είναι γεγονός. Παγκόσμια νομίζω. Ναι. Σε ό,τι αφορά. Ξέρει που ήρθε, έβαλε το στόχο του αυτόν που έβαλε. Και έβαλε και ένα προσωπικό στοίχημα που αυτό θα το φύγουμε μαζί με έναν και εκείνο. Άρα προσωπικό στοίχημα, μάλιστα, έχει σημασία αυτό. Εντάξει. Μια δέσμευση προσωπική, στοίχημα προσωπικό. Εσείς τώρα μετά την. Α σου πω το μισό τι ήταν. Τι ήταν. Απλώς μπήκανε πριν πάνω στα συμβόλαια του, ότι έτσι, και δεν υπόραψε αυτό το συμβόλαιο. Δηλαδή μου, αυτά θα με τα όγκες μόνος σου δείχνω να υπογραψώ, γιατί θα πάω εκεί που θέλω να πάω. Αυτό τον τιμά. Σωστό. Θυμάμαι τώρα που είπες για το πριν, για την πρώτη χρονιά που ήρθαν κάποιοι παίχτες που άφησαν τη δική του σφραγίδα και θυμάμαι που είπες χαρακτηριστικά ότι σου ζήτησαν πριν εξόδου στην Ευρώπη κάτι τέτοιο και στην αρχή γελούσες. Δεν το περίμενες. Ναι, σωστό. Να κάνω το πάχνουμε και μετά από αυτό. Τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το άμεσο μέλλον, έχεις δει και τις λοιπές ομάδες. Δουλεύουμε πάνω στην ΑΕΛ. Εδώ στα γραφεία τώρα είναι ο αναλυτής μαζί με τους βοηθούς. Σε λίγο θα είσαι προπονητής. Δουλεύουμε πάνω, αυτόν πέρασε τώρα. Ήταν ένα παιχνίδι, πήραμε το ζητούμενο τρίπαθμού. Δουλεύουμε πάνω στην ΑΕΛ για να πάμε να πάρουμε το τρίποντο μέσα στην ΕΛΕΜΕΣΟ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα να έχει, πρόεδρε. Πάμε καλά, γεια.